Οικονομία για τη συνέχεια. Καλημερίζοντας τον αντιπρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, κύριο Μπάμπη Λεκάκη. Πώς είστε, τι κάνετε? Καλή σας μέρα, κύριε Γεράκη. Χαρά. Η έρευνα αυτή. Είσαστε μια χαρά, παρά του ότι αντιμετωπίζετε θέματα από υγεία. Γιατί για τα υπόλοιπα άστε να πάνε. Διότι βλέπω έτσι την έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ, όχι ότι είναι κάτι το οποίο δεν ζει ο καθένας μας στην καθημερινότητά του, αλλά όταν αποτυπώνεται και διαφορετικά, το 61% των οικοκυριών δεν βγάζει το μήνα. Ο μισθός τελειώνει σε 19 μέρες. Ανεπαρκή τα μέτρα για την ακρίβεια, λέει το 81%. Το 40%, που είναι το πολύ πολύ σημαντικό, καθυστερεί να βρει λύση σε ιατρικό ζήτημα λόγω οικονομικής αδυναμίας. Δεν μπορεί να πάει την ώρα που θέλει, που πρέπει στο γιατρό. Νομίζω ότι, κύριε Λεκάκη, δεν ξέρω ποιο πάτο ξύνουμε βαρελιού, αλλά είμαστε κάτω από το πάτο. Βεβαίως, και γι' αυτό ανέφερα ότι είμαστε από υγεία καλά και αυτό θα πρέπει να προσδοκούμε, γιατί σε διαφορετική περίπτωση τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα και το καταδεικνύει και η έρευνα. Όταν μερικά από τα στοιχεία που αναφέρατε, η μείωση του εισοδήματος, που είναι σε πάρα πολύ μεγάλο υψηλό ποσοστό, το 33% δηλώνει ότι τα εισοδήματά του μειώθηκαν το 2023. Όταν οι περικοπές έρχονται μία πίσω από τις άλλες για να μπορέσουν να ανταποκριθούν, τα νοικοκυριά, το 49%, το 50% περίπου έχει κόψει τις δαπάνες για εξόδους, εστιατόρια, καφέ, και βλέπουμε και το αποτυπώνεται και στην αγορά μέσα από τους επαγγελματίες αυτούς που δένε ότι τα εισοδήματά τους έχουν μειωθεί. Το 50% περίπου έχει εξοδεύει λιγότερα για τις διακοπές του. Και το 42% περίπου περιόρισε τις δαπάνες για ένδυση και υπόδηση. Καταλαβαίνουμε ότι η δυσπραγία των οικοκυριών είναι σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Χρόνο με το χρόνο οι έρευνες της ΓΕΣΕΒΕ δείχνουν ότι τα πράγματα χειροτερεύουν στη χώρα. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί μια λύση. Αυτά που λένε και τα νοικοκυριά, που φωνάζουμε και εμείς πάρα πολύ καιρό τώρα, ότι θα πρέπει να υπάρχει και η αύξηση των μισθών αλλά και η μείωση των φόρων για να μπορέσουν να ανταποκριθούν τα νοικοκυριά, δεν εισακούγονται από την κυβέρνηση. Καθώς βλέπουμε και το αποτυπώνει και η έρευνα, ότι το 80% περίπου αξιολογείται τα μέτρα της κυβέρνησης είναι ανεπαρκή στο σύνολο του που έχει να κάνει με την ακρίβεια. 7 στα 10 νοικοκυριά, ποσοστό 72,7%, δήλωσαν ότι οι αυξήσεις των τιμών στα τρόφιμα τα επηρέασαν περισσότερο σε βαθμό για να αναγκαστούν να μειώσουν δαπάνες και άλλες ανάγκες. Προσέξτε, μιλάμε για το τραπέζι, αλλά όταν οι βασικές ανάγκες μέσα σε ένα σπίτι αποτυπώνονται με αυτό το ρυθμό, όταν ο άλλος σκέφτεται πώς θα πάει ακόμα και στο γιατρό του και μπορεί να αναβάλει και το γιατρό του για την ώρα που πρέπει να πάει να τον επισκεφθεί, γιατί δεν έχει να δώσει χρήματα. Όταν μέσα σε όλα αυτά συνυπολογίζεις τα έξοδα για τα σχολεία, σπουδές των παιδιών και όλα αυτά τα οποία τρέχουν και τις αυξήσεις που παίρνουν, εκείνες τις δαπάνες που έχουν να κάνουν με το φως, νερό, τηλέφωνο, με πάγια τέλη κλπ, τότε δεν ξέρω αν πραγματικά μπορεί να φτάνει ο μισθός μέχρι τις 19 κάθε μήνα, αν πληρώνεσαι μία φορά το μήνα ή αν πληρώνεσαι 15 μέρες, το ίδιο πράγμα είναι, αλλά λέω για τις 19 μέρες. Μου φαίνεται ότι πάνω στις 5-6 μέρες εκεί το κλείνεις, κύριε Λεκάκη. Νομίζω ότι βέβαια είναι πολύ αισιόδοξη η έρευνα. Οι 19 μέρες που αποτυπώνει η έρευνα ότι υπάρχουν τα χρήματα για να μπορέσει ένα νοικοκυριό να τα βγάλει πέρα, είναι πάρα πολύ αισιόδοξη. Καθώς εμείς διαπιστώνουμε πολύ χειρότερη κατάσταση σε αρκετές περιπτώσεις και δεν βλέπουμε και πώς μπορείς να διαφοροποιηθεί η κατάσταση όταν το 73% δηλώνει ότι έχουν αυξηθεί δαπάνες για τα είδη διατροφής. Mm. Και τα τρόφιμα όλα αυτά βλέπουμε ότι παίρνουν συνέχεια αυξήσεις και συνέχεια αυξήσεις. Και αυτό αποτυπώνεται και στην έρευνα και δείχνει, ας πούμε, και πώς κινούνται οι καταναλωτές, οι οποίοι σε ένα ποσοστό 2% είπαν ότι το καλάθι του νοικοκυριού είναι αυτό που μπορεί να ανταπεξέλθει στις διαδικασίες. Άρα λοιπόν το 98% νομίζω ότι το καλάθι της νοικοκυράς, το οποίο ευαγγελίζεται και η κυβέρνηση τις τελευταίες μήνες συνέχεια, δεν έχει φέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα
στα νοικοκυριά. Ανισότητες λοιπόν από τη μία που διαβρύνονται, όπως προκύπτει και από την έρευνα. Αναρωτιέμαι, μέσα σε αυτό το σκηνικό υπάρχει κάτι το αισιόδοξο που να δηλώνεται από εκείνους οι οποίοι πήραν μέρος σε αυτή την έρευνα, απάντησαν στις ερωτήσεις εν πάση περιπτώσει για το 2024? Υπάρχουν κάποιες αισιόδοξες, είναι τα εισοδήματα πάνω από 30.000 ευρώ που αισιοδοξούν ότι τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Δυστυχώς όμως δεν είναι η πλειοψηφία, και η πλειοψηφία των νοικοκυριών στη χώρα μας είναι κάτω από 30.000 ευρώ τα έσοδά τους. Άρα νομίζω ότι και εκεί αποτυπώνεται, δηλαδή και στην έρευνα, ότι η κατάσταση για ένα στους δύο, δηλαδή το 53,7% απάντησε ότι θα χειροτερέψει η κατάσταση για το 2024. Βιωτικό επίπεδο το οποίο πέφτει, φτώχεια και εισοδηματική επισφάλεια, κάτι που βέβαια νομίζω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στη συνέχεια επεκτείνεται και σε ό,τι έχει να κάνει με το εμπόριο, με την αγορά, με το λιανεμπόριο, γιατί όταν το πανίβρακι δεν βγαίνει, σαφέστατα δεν θα βγω έξω είτε να παραγγείλω είτε να ψωνίσω είτε να ενισχύσω και την τοπική αγορά. Ένας φαύλος κύκλος, τελείως φαύλος. Βεβαίως και είναι φαύλος κύκλος, και γι' αυτό και όλο το προηγούμενο διάστημα και όλα τα προηγούμενα χρόνια εμείς ζητάμε και λέμε ότι θα πρέπει και να εφαρμοστούν μέτρα έτσι ώστε να μπορέσει να επαταχθεί η εσχροκέρδη από αρκετούς που προσπαθούν να κερδίσουν μέσα σε αυτή τη δύσκολη οικονομική κατάσταση που έχουν τα νοικοκυριά, αλλά και από την πλευρά της κυβέρνησης να μειωθούν οι φόροι και τα τέλη, να γίνουν ειδικές ρυθμίσεις. Βλέπουμε ότι ένα στα τέσσερα νοικοκυριά αυτή τη στιγμή αδυνατεί να πληρώσει τις οφειλές του προς τα ασφαλιστικά ταμεία και το δημόσιο, συν τις τράπεζες. Βέβαια από εκεί η κατάσταση είναι αρκετά περισσότερο πιο δύσκολη. Και η κατάσταση επιδεινώνεται συνέχεια, καθώς όλοι οι δείχτες είναι σε χειρότερη, είναι ανωδικοί σε σχέση με το 2022. Μάλιστα. Και το πιο τραγικό από όλο αυτό που είπατε, ότι η αισιοδοξία για το 2024 υπάρχει μόνο για τα εισοδήματα πάνω από τις 30.000. Τώρα τι να πω. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Νομίζω ότι θα πρέπει από την πλευρά της κυβέρνησης να δοθούν αρκετές αρκετά μέτρα τα οποία θα μπορέσουν να ενισχύσουν τα νοικοκυριά, να μπορέσουν Όχι, να μισό λεπτό. Η κυβέρνηση. Μην μιλάτε μόνο για μέτρα. Διότι δεν ξέρω πώς θα εννοείτε τα μέτρα. Και θα το θέσω το ερώτημα για εκείνους που δεν έχουν ακούσει. Εγώ ξέρω τι θα απαντήσετε, γιατί το έχετε πει πολλάκις, αλλά για εκείνους που δεν το έχουν ακούσει. Η πολιτική που ακολουθείτε αυτή την ώρα, η επιδοματική πολιτική, μπορεί να λύσει και τα προβλήματα τα οικονομικά, μπορεί να ανακουφίσει οικονομικά την οικογένεια, ή τα μέτρα πρέπει να είναι άλλου τύπου, έτσι όπως τα λέτε εσείς, και ποια είναι αυτά? Όχι, δεν μπορεί να τα λύσει, και σας είπα και πριν ότι καταγράφεται και στην έρευνα το 80,6% για την ακρίβεια. Λέει ότι τα μέτρα αυτά που ακολουθεί η κυβέρνηση της επιδοματικής πολιτικής, δηλαδή είτε τα βάουτσερ είτε το καλάθι του νοικοκυριού, το 80,6 τα θεωρητική είναι σε αρνητικό επίπεδο. Άρα λοιπόν δεν είναι τα μέτρα από αυτά που μπορούν να ακουφίσουν για τα νοικοκυριά για να μπορέσουν να τα απεξέλθουν. Τα μέτρα αυτά που χρειάζονται τα ανέφερα και πριν. Είναι η αύξηση μισθών και συντάξεων, είναι ο έλεγχος των τιμών για την αντιμετώπιση της εχοροκέρδειας, η μείωση των φόρων και η ρύθμιση των χρεών των αλλά όχι με εκείνο το επικοινωνιακό. Πήγα σε μια εταιρεία, της επέβαλα ένα πρόστιμο και μετά κάτι έγινε και μετά το ξεχάσαμε. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά, κύριε Δημητράκη, πώς λειτουργεί αυτό. Τα πρόστιμα αυτά επιβάλλονται στις μεγάλες εταιρείες, οι οποίες είναι τεράστιες, και δεν νομίζω ότι θα πληρωθούν ποτέ τα χρήματα αυτά στο ελληνικό δημόσιο, όπως το έχουμε ζητήσει πάρα πολλές φορές, να δούμε αν έχουν εισπραχθεί αυτά τα χρήματα ποτέ. Δεν έχουν πάρει ποτέ απάντηση. Γιατί οι εταιρείες αυτές προσφεύγουν στα δικαστήρια, ξέρουμε πώς λειτουργεί το δικαστικό σύστημα στη χώρα, και ίσως να περάσουν και 5 και 10, μπορεί και 20 χρόνια, και στο τέλος να έχουν παραγραφεί και να μην πληρωθούν ποτέ. Την έρευνα θα τη στείλετε πακέτο στο Υπουργείο? Βεβαίως. Ή στο Μαξιμού? Βεβαίως. Συνήθως τις έρευνες αυτές τις συζητούμε και στις επιτροπές της Βουλής, γιατί είναι οι έρευνες αυτές που μας δίνουν τα στοιχεία, όλα αυτά που χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να τεκμηριώσουμε τα θέματα αυτά που συζητάμε και ζητάμε να γίνουν τα μέτρα αυτά που πρέπει να πάρθουν από την πλευρά της κυβέρνησης για να μπορέσουν να ακουφιστούν και τα νοικοκυριά αλλά και οι επαγγελματίες.
Κύριε Λεκάκη, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.